σε μένα να δώσεις λίγη. Άλλο, παιδιά. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι με ταχύτητες μεγάλες. Μόναχα η γη αλλάζει, έτσι μόνο η γη αλλάζει. Αλλάζει, παιδιά, αλλάζει. Νίκος καλά το έφεσε τώρα, αλλάζει, αλλαγή ρεπερτορίου, να πούμε γύρω το τότε. Φετίναξα την αρθιζωμένη αμυγδαλιά. Λύσαξε τον Κωνσταντίνο όλο το βράδυ αυτή η αμυγδαλιά. Μάθαμε να κάνουμε τσαχή κέφι. Για τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα, εγώ κιόλας βαρέθηκα. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Πάμε στο Dirty Ginger. Ελενίτσα μου, από εκεί ερχόμαστε και καλύτερα να πας για ύπνο γιατί έχεις γίνει τύφλα. Ωραία ήταν εκεί όμως τη Ρώμικη Πιπερόριζα. Τι πια. Άμα θες, θα τη δικηγόρο το μεταφράζω. Διότι είναι γνωστός ο αγών μου κατά των ξενόφρεχτων ονομασιών. Παιδιά, έχω μια ιδέα. Πάμε στο Dirty Ginger. Ωχ, η Ελένη έγινε χημείο. Χημείο έγινε, μήπως έγινε και πάντιος. Κωνσταντίνε μου, όταν λέει χημείο η πιτσιρικαρία, εννοεί ότι κάποιος έχει πει τον άπακο. Και όταν έχει μέσα τόσο ενόπνευμα, σαν να είναι χημείο. Δεν έπρεπε να μας αφήσετε να πιούμε τόσο πολύ, κι εγώ ήπια τα μάλα. Σιγά ρε Κωνσταντίνε, δύο ποτήρα για κρασί ήπια. Εγώ είμαι παρθένος οργανισμός, διότι συνηθίζω να πίνω μόνο σουμάδα. Καλέ, εσύ ο ψηλός με τα γυαλιά, ξέρεις τι μου θυμίζει την κατακουζίνα, ρε. Η κατακουζίνα είμαι. Ο επίκουρος, ο Κωνσταντίνος, ο κατακουζινός. Ρε παιδιά, για κοιτάξτε, αυτός ο ψηλός με τα γυαλιά δεν σας θυμίζει την κατακουζίνα. Να τη φτιάξω ένα πικρό καφέ. Όχι, ύπνο χρειάζεται. Αλλά χαλάει το μεθύσι, αφού βγήκαμε να γιορτάσουμε ότι το σπίτι έγινε επίσημα και το δύο. Φυσικό ήταν να γίνει πίτα, αφού πρώτη φορά στη ζωή της αποκτά περιουσιακό στοιχείο. Παιδιά, έχω να πω, πρώτη φορά στη ζωή μου αποκτά περιουσιακό. Κοστιχείο! Γι' αυτό να το γλεντήσουμε, ρε, και να πάμε στο Dirty Ginger. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, έλα, στην παραδίδω. Φαντάζομαι ότι μπορείς να την πας μέχρι πάνω, ε. Να την πάω πάνω, δηλαδή, πού να την πάω στην ταράτσα. Όχι, ρε Κωνσταντίνε, στα δωμάτια σας, πήγαινε να κοιμηθείτε. Έλα, πάμε, Ελενίτσα. Να πάμε, παιδιά, και να βρεθούμε κανένα βράδυ, να πάμε στο Dirty Ginger. Αντίο, καλή μου δικηγόρη, ευχαριστούμε για όλα. Και δεν θα σας ξαναχρειαστούμε μάλλον. Μακάρι, αν και το βλέπω λίγο χλωμό που λέει και η πιτσιρικαρία. Συγγνώμη, κυρία συνάδελφα, πού γνωρίζετε όλες αυτές τις εκφράσεις πιτσιρικαρίας? Έχετε πελάτες πιτσιρικάδες? Τώρα, αν σου πω ότι έχω γκόμενους πιτσιρικάδες, θα με παρεξηγήσεις. Α, αυτό είναι ρατσισμός, κυρία συνάδελφα, γιατί εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι δεν έχουμε τις χάρες μας. Νωρίς είναι. Πάμε Dirty Ginger. Και δεν πάμε. Έλα. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Φρένα. Και μας με φωτιά στα φρένα. Και μας έμεινε το γκάζι. Κάτσε, με ταχύτητες μεγάλες. Μόναχα η γη αλλάζει. Έτσι μόνο η γη. Μη βγάζεις τα παπούτσια σου. Περίμενε. Κάτσε, σήκω πάνω, Ελένη, σήκω πάνω. Σήκω πάνω, σήκω, Ελένη, πρέπει να πας στο δωμάτιο. Σήκω πάνω. Ελένη, σήκω πάνω. Ελένη, δεν μπορώ να κοιμηθήσω εδώ. Ελένη. Καλή νύχτα. Πέταλα. Παναγιά μου, πέθανα και με ρένουνε με ροδοπέταλα. Όχι, αγαπημένη, εγώ σε ρένω. Ο Κωνσταντίνος σου. Και γιατί Κωνσταντίνος μου? Τώρα πια είμαι δικό σου. Αφού το κάναμε 7 φορές. Τι κάναμε καλά 7 φορές? Πώς να το πω, Κόσμια. Κάναμε ό,τι κάνει ένα παντρεμένο ζευγάρι. Βριστήκαμε. Όχι, κάναμε ό,τι κάνει ένα παντρεμένο ζευγάρι πριν περάσει στη φάση του βρισίματος. Συνουσιαστήκαμε, Ελένη. Χριστός και Απόστολος, πνίξαμε το κουνέλι, ρε! Όχι, δεν πνίξαμε κανένα κουνέλι, ρε! Γιατί να κάνουμε αυτή τη βαρβαρότητα, αφού είμαστε και δύο φιλόζωοι. Ελένη, τώρα πια μεταξύ μας,
Υπάρχει σεξουαλικό τελεσμένο. Δηλαδή πνίξαμε το κουνέλι. Ρε, είσαι σίγουρος? Μα δεν θυμάσαι καμία από τις 7 φορές. Α, το κάναμε και 7 φορές. Είναι να μην πάρω φόρα. Άμα πάρει φόρα ο άντρας, δεν συγκρίνομαι ούτε με επαναληπτική καραβίνα. Και τώρα θα κάνω ένα τσιγάρο. Κάτσε εσύ ένα. Γιατί καλέ εσύ θα κάνεις τσιγάρο, καλά εγώ, αφού εσύ δεν καπνίζεις. Τώρα θα καπνίσω. Δεν ξέρεις τι λένε. Τρία πράγματα αξίζουν στη ζωή. Ένα ποτό πριν και ένα τσιγάρο μετά. Καταρχήν, εγώ δεν έκανα ένα ποτό πριν. Εγώ πιω όλο το Βόσπορο και μου φαίνεται ότι αυτό το εκμεταλλεύτηκες. 7 φορές, αν αχαθείς. Και κατά δεύτερον, όταν λένε ένα τσιγάρο μετά, εννοούν αμέσως μετά. Δεν εννοούν μία μέρα μετά. Είμαι λίγο άπειρος στα πριν και τα μετά, αλλά τώρα που θα είμαστε μαζί, θα μου τα μάθεις όλα. Τι είπες, τι θα είμαστε εμείς οι δύο τώρα? Μαζί, Ελένη. Μετά από αυτό που έγινε, οφείλω ως κύριος να σε αποκαταστήσω. Ελένη, από εδώ και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε το υπόλοιπο του βίου μας μαζί. Μαμά! Ναι, μαμά. Πρέπει να ενημερώσουμε και τη μητέρα σου. Πάρ' τη τηλέφωνο. Σου έχω και μια έκπληση. Ποια άλλη? Τι είναι αυτά, ρε? Σκέφτηκα ότι μετά από 7 φορές θα ήσουν εξαντλημένη και σου έφερα πρωινό στο κρεβάτι. Κοίτα ρε τι παθαίνει ο άνθρωπος άμα πηδήξει. Γίνεται καμαριέρα. Ελένη... Πάντως είναι και ωραία, ε. Ευχαριστώ. Δούλωσο. Αυτό που μου λες, Κωνσταντίνε μου, σηκώνει διπλό ουίσκι. Τι θα πει, είσαι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσεις? Δεν καταλαβαίνω, ποιος υποχρεώνει δηλαδή? Η ανδρική μου τιμή. Αφού σου εξήγησα, παιδάκι μου, το πνίξαμε το μιμίκο, το κοτόπουλο. Τι κάνατε? Είσαι και άσχετος, Εμάνθο. Στην καθομιλουμένη, πνίξαμε το κοτόπουλο, θα πει έχουμε σεξουαλικό τετελεσμένο. Απες το ρε, παιδάκι μου, έτσι να καταλάβω. Δηλαδή, πηδηχτήκατε. Μάρθο, εσύ είσαι χειρότερος και από εκείνη. Τι ξέρεις, ε? 7 φορές έγινε. Α, μα εσείς, αγόρι μου, δεν πνίξατε το κοτόπουλο. Ολόκληρο το κοτέτσι πνίξατε. Ναι. Και εφόσον την εξέθεσα, πρέπει να φανώ κύριος και να την οδηγήσω εις γάμου κοινωνίαν. Κοίταξε, η Ελένη δεν είναι τύπος που περιμένει γάμο επειδή κοιμήθηκε με κάποιον. Ναι, αλλά εγώ είμαι. Και είμαι και χριστιανός Ορθόδοξος. Και θα το γράψω στην ταυτότητά μου, θέλουν δεν θέλουν. Έστω με μαρκαδόρα από πάνω. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι εσύ θα παντρευτείς την Ελένη λόγω αρχών και επειδή είσαι κύριος? Ασφαλώς. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει καθόλου? Αυτό τι σχέση έχει? Αυτό είναι το μόνο που έχει σχέση, βρε Κωνσταντίνε μου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει όταν δεν είναι η Μιώνα. Όταν δεν μου δίνει τα νεύρα. Όταν δεν θέλει να γίνεται ντε και καλά το δικό της. Όταν δεν χειδεολογεί σαν ημενεργάτης. Όταν δεν με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Ναι, αλλά χθες που σε έβγαλε έξω από τα ρούχα σου, σου άρεσε. Εντάξει, μου άρεσε. Πες το, αγόρι μου, τι φοβάσαι να το πεις. Ωραία λοιπόν, άμα της αρέσει και εκείνης, με το καλό να προχωρήσετε. Τι θα πει άμα της αρέσω? Φυσικά της αρέσω, αφού σου είπα κοιμήθηκε μαζί μου. Καλά, και μάλλον σου είχε κοιμηθεί, αλλά δεν τους παντρεύτηκε. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ είμαι σοβαρός. Είμαι μορφωμένος. Είμαι ευυπόληπτος. Αυτά δεν ξέρω αν της αρέσουν. Και είμαι και ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Δεν μου λες τώρα, άμα σε φασκελώσω, θα θυμώσεις? Τα μάλα. Ώστε έτσι ο Βυζαντινό τέτοιο, ε. Ναι, παιδί μου, εκδηλώθηκε τελικά. Μιλάμε και πέσει τα πατώματα για πάρτι μου. Και να τα κρουασά και να οι πορτοκαλάδες. Να θυμηθώ να πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω ότι με ετοιμάζει για το βράδυ. Και 7 φορές, ε. Έτσι λέει αυτό, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Μου ρε και μου τα λέει ψέματα. Ξέρει για να με τη λήξει. Γιατί το 7 είναι το νούμερο του ψεύτη. Όχι, Ελένη, εγώ το Βυζαντινό τέτοιο δεν τον έχω για ψεύτη. Άμα είπε 7 είναι 7. Καλή, πιες 7 η Ματίνα να δείτε που ξεσάλωσε 12 φορές. Το κάναμε χθες το βράδυ, ξεμεσιάστηκα. Έλα τώρα, μην ξεράσω. Παιδιά, δεν το πιστεύω. 12. Α, θα του κάνω σκηνή του Μάνθου, γιατί νομίζω ότι με 4 έχει κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ. Σταμάτα, μωρή, και εσύ σταμάτα. Η Ματίνα με την κατακουζίνα είναι γνωστά λιγούρια. Τώρα που βρήκα τη μαρμίτα, πέσα και βουτήξα. Και σου μίλησε για γαμό. Όταν ο άλλος σου λέει ότι το υπόλοιπο του βίου μας θα το περάσουμε μαζί για να πάρεις τηλέφωνο τη μάνα σου, εσύ πώς το καταλαβαίνεις? Άντε, βρε, συγχαρητήρια και καλούς απογόνους. Δηλαδή θα γίνεις κυρία κατακουζίνα κανονικά. Τώρα τι θες, μωρέ, να πέσω από κανένα βράχο? Γιατί ρε, Λενάκι μου, δεν το θέλεις? Ποιο? Το Βυζαντινό τέτοιο. Ο αναπτύρας, το Βυζαντινό. Τον θέλεις ή δεν τον θέλεις? Χαίστε με, μωρέ, τώρα, εντάξει, τον έχω συνηθίσει το γρουσούς, δεν λέω ότι δεν τον έχω συνηθίσει και εντάξει, άμα είναι στις καλές του. Και έτσι σήμερα που τον είδα εκεί με το καροτσάκι να μου φέρει το πρωινό, εμένα έχει να μου φέρει άνθρωπος πρωινό από μια νοσοκόμα, τότε που είχα κάνει εγχείρηση κορικοειδίτιδας. Εκείνη και το
Ρε, δεν πάτε στο διάλο. Άντε να πάω να πάρω καμιά παραγγελία. Πεθαίνει. Λιώνει. Κόβει φλέβα. Yeah. Ωραία, βολεύτηκε παρεούλα. Α, να σου πω. Εσένα σου έκανε παράταση ο Μάνθος. Μου έκανε. Αλλά εγώ θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Της Ελένης, από ό,τι φαίνεται, θα της περάσει το δαχτυλίδι ο κ. Καθηγητής. Άντε και στα δικά μας. Να της κάνεις πρώτα σιγά μου. Απόψε κιόλας. Όπα, να το. Μου έρχεται. Δεν το πιστεύω. Κοίτα, λέγει το ματινάκι. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω να τα πείτε, πιτσουνάκια μου. Τι έγινε, μωρό μου, οκ. Οκ. Και μετά θέλω, άμα θες κι εσύ, έτσι να πάμε μια βόλτα λίγο πιο ρομαντικά. Έλα ρε, τρελάθηκες. Πάμε μια σόντα. Θα κάνει πρόγραμμα ο Κύλα. Yeah, πολύ γαμάτα. Ναι, μωρέ, γαμάτα. Αλλά έτσι έλεγα μήπως να πάμε κάπου να μείνουμε μόνοι μας. Εντάξει, μωρέ, ας το κάνουμε μετά. Θα το τραβήξουμε μέχρι το πρωί. Δεν πάω προς την δουλειά. Την έχω συγχαθεί τη δημοσιοτηρησία. Είναι όλοι πολύ μου εκεί μέσα, μόνο εγώ με φάνκι. Ναι, ρε, Ματίνα, έχεις γίνει φάνκι. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Να είμαστε μόνοι. Θέλω να σου κάνω πρώτα σιγά μου, ρε Ματίνα. Έλα ρε, πώς σου ήρθε. Πώς μου ήρθε, ρε Ματίνα, μαζί δεν είμαστε. Εντάξει, μαζί είμαστε, αλλά βέρες και χρησιμοποιήσεις και ιστορίες τέτοιες πολύ ξανέ. Τι ξενέ, ρε Ματίνα, άστα ξενέ και πες το ναι. Τι έγινε, παιδιά, τελειώσαμε. Ορίσατε και ημερομηνίες γάμου, εντάξει. Ποιες ημερομηνίες, ρε, εδώ η Ματίνα μας λέει ότι ο γάμος είναι ξενέ. Η Ματίνα που είχε φάει τέτοιο κόλμα με το γάμο. Η Ματίνα που είχε ένα σεντούκι πρικά. Εντάξει, ρε παιδιά, θα τα κάψω. Όχι, αγάπη μου, άμα είναι να τα κάψω, να τα δώσω στα κορίτσια που θα τα χρειαστούν πολύ σύντομα. Εντάξει, μωρό, ο καθένας έχει την άποψή του. Τα κορίτσια είναι και πιο μικροαστές. Θα το μαδίσω. Και εγώ θα το μαδίσω όλο. Πολύ μαδάρο τώρα. Δεν το πιστεύω. Σήκω! Κάτσε, ρε παιδάκι μου, σήκω και σήκω. Μάθω, σήκω, σήκω. Μα σταμάτα με, παιδί μου, έχει πρίξει από το πρωί. Πάμε, αυτό είναι η ώρα ακόμα. Σήκω, παιδάκι μου, να πας στη δουλειά σου, είσαι και αργοπορημένος. Τι, ο πατέρας μου δεν έχει κανένα πρόβλημα να πηγαίνω αργά στη δουλειά. Έχει και παρέχει. Τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε. Μαζί θα σε κάνουμε κανονικό άνθρωπο. Αχ, τι το ήθελα ο άνθρωπος να σε γνωρίσω στους γονείς μου, τι το ήθελα. Καλά, δεν θα με γνώριζες στους γονείς σου, αφού μου κάνεις πρόταση γάμου. Τι μου λες, μήπως μετάνιωσες για την πρόταση γάμου. Όχι, αγάπη μου, δεν έχω μετανιώσει. Ακόμα. Γιατί άμα μετάνιωσες εσύ τον δρόμο σου, εγώ το δικό μου. Μα τώρα παίξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι η μοναδική αγάπη της ζωής μου. Τώρα πια το λέω και το εννοώ. Ναι, βρε μάθο μου. Εντάξει, οκ, αλλά πρέπει να μου αποδείξεις ότι είσαι σωστός οικογενειάρχης. Λοιπόν, όπως συμφωνήσαμε με τον πατέρα σου, θα δουλεύεις από τις 9 το πρωί στις 5 το απόγευμα και θα κάνεις και κάποιες υπερορίες. Βέβαια, καλά, δεν το συζητάω. Μπορούσα και αυτά κομμένα. Τι, σοβαρά κομμένα όλα, και ωραίμος. Όσο λιγότερο τον βλέπεις, τόσο περισσότερο θα τον επιθυμείς. Μάλιστα. Όπως διατάξετε, κύριε συνταγματάρχα. Και τι άλλο αποφασίσατε με τον κύριο Φουστάνο. Λοιπόν, αποφασίσαμε με τον πατέρα σου ότι θα αλλάξετε γραμματής. Εκείνος θα πάρει τη δική σου και εσύ τη δική του. Καλά, την έχετε τη γραμματέα του. Είναι χοντρή γριά με μια ελιά. Γι' αυτό ακριβώς. Όσο για την Porsche, Μάνθο. Don't touch my Porsche. Θα την touch, γιατί εγώ θέλω να κάνω παιδάκια. Καταλαβες. Και τα παιδάκια ως γνωστόν δεν μπαίνουν σε τέτοια αυτοκίνητα. Μα πρέπει και να σου πω. Μάνθο! Δεν έχει μάκια ξεμά. Σήκω. Ντύσου, πλύσου, ξυρίσου και βρήκα τις άκυρες για τη φάμπρικα. Ρε, τι τραβάμε κι εμείς οι εργοστασιάρχες. Είναι πράγματι ένα από τα καλύτερα ρεστοράν των Αθηνών. Αλλά το όνομα. Βέβαια, τι έχει το όνομα. Πού ακούστηκε τώρα κόκορας να κάνει αυγό. Πώς να το κάνουμε τώρα, το αρσενικό είναι αρσενικό. Όπα τη και αντριλίκια, τσιγάρα, μην την πατήσεις. Ποια? Τη γάτα. Πέρασε μία γάτα κάτω από το τραπέζι τώρα. Αλήθεια μου λες. Κάτι θέλει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μία Γαλλή κυκλοφορεί στα πόδια μας. Σας παρακαλώ, δεν επιτρέπεται αυτό σε ένα εστιατόριο πολυτελείας. Τουλάχιστον είναι εμβολιασμένη. Σκάσε μου, χαμένα, με κάνεις ρεζίλι, πλάκα έκανα. Πλάκα. Αυτές οι πλάκες σου, Ελένη, σοβαρέψου, παρακαλώ, γιατί ο λόγος που σε κάλεσα να βγούμε στο ρεπό σου είναι πολύ σοβαρός. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ναι. Ο λόγος είναι ότι... Κάτσε να το αρχίσω αλλιώς. Κοίταξε, Ελένη. Δύο άνθρωποι που γνωρίζονται καιρό και αλληλοεκτιμώνται. Τώρα, εμείς οι δύο από αλληλοεκτίμηση. Να το θέσω αλλιώς. Διαφέρεστο. Ναι. Δύο άνθρωποι που έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Πρέπει και κάποια στιγμή να... Γιατί περνάει και ο χρόνος, Ελένη, και πρέπει να προφτάσουμε. Μην σε προλάβει κλιμακτήριος. Τι λες, ρε μαλάκα. Ελένη! Τι Ελένη, ρε! Τι Ελένη, άκου κλιμακτήριο. Άντε, μην μου λες τώρα κουλά, ε! Τι κουλά. Ελένη, μίλα σωστά ελληνικά πρώτα απ' όλα. Ο λόγος δεν έχει χέρια για να είναι κουλά.
Λοιπόν, αν ήρθαμε εδώ για να μου πεις παπαριές, πες το να σκοθώ να φύγω γιατί βαρέθηκα, εντάξει. Όχι, όχι, κάτσε. Ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε εδώ. Αφενός γιατί είναι εξαιρετικό εστιατόριο. Ωραία, αφετέρου, μπες στο αφετέρου. Αφετέρου έχει εξαιρετικό φαγητό και εξαιρετικό σέρβις. Ναι, και από ό,τι είδα αυτός ο Ηλίας που κάνει δημόσιες σχέσεις, πολύ ωραίος γκόμενος. Έχεις ένα χαρτάκι μου να πάω να του γράψω το τηλέφωνο μου. Ελένη, οι μέρες που φλέρταρες ασύστολα πέρασαν ανεπιστρεπτή. Τώρα πια μπήκε στη ζωή σου. Μπήκε στη ζωή σου. Τι μου μπήκε? Ένα επιπόληπτο, σοβαρό, μορφωμένο κουκλάκι. Τώρα αυτό κάτι ανέκδοτο είναι, αλλά δεν το πιάσα γιατί τα λες και ξενέρωτα. Για ξαναπάρτω από την αρχή, έτσι χαλαρά. Τέλος πάντων. Ελένη, σε έφερα εδώ γιατί θέλω να σου δώσω. Να σου δώσω αυτό. Α, προφυλακτικά. Τι είναι αυτά με τη φραουλίτσα? Ε, καλά είναι. Ελένη, φεύγα εδώ! Φεύγα εδώ, παιδάκι μου τώρα. Συγγνώμη, τα ψώνισα πριν από το περίπτερο, γιατί τώρα που έχουμε μεταξύ μας σεξουαλικό τελεσμένο, θα ξανατελεστεί. Τι λες ρε χαμένε, άλλη δουλειά δεν έχουμε, εσύ κάμη κάτσω εγώ να με ξεπατώσεις. Ελένη! Να ακούει ο κόσμος. Θα ξανατελεστεί. Διότι οπωσδήποτε θα τελεστεί μεταξύ δύο παντρεμένων. Ορίστε, τι είναι αυτό, ρε. Το οικογενειακό κοιμήλιο μου το είχε δώσει η γιαγιά μου και μου είπε, αγόρι μου, αυτό να το προσφέρεις στη γυναίκα της ζωής σου. Εγώ γυναίκα... Ρε Κότσο, με συγκινείς τώρα, ρε. Αλήθεια, Λένη. Ναι, λόγω τιμής. Αν και τα μονόπετρα εγώ δεν τα γουστάρω. Δεν σε πειράζει απ' το σκοτώσω να πάρω μια εντούρο που το έχω και αποθυμένο, ε. Γεια μας! Γεια μας! Αλκοόλες! Ελένη μου, η ώρα η καλή. Ευχαριστώ, κορίτσια, θα γίνω πέση άδικη στα δικά της. Α, εγώ για την ώρα υποκλείεται, σας είπα. Γιατί, μωρή, δεν τα αγαπάς το παιδί? Έτσι θα τον αφήσεις τον Νικόλα χωρίς να τον αποκαταστήσεις? Τον αγαπάω, Ελένη μου, αλλά τι, μετά το γάμο θα τον αγαπάω περισσότερο? Δεν με αφορούν οι συμβάσεις και τα κοινωνικά πρέπει. Δεν το πιστεύω. Κοίτα, απελευθέρωσε το ταπεινό χαμομηλάκι. Το ταπεινό χαμομηλάκι δεν υπάρχει πια. Στη θέση του υπάρχει ένας περήφανος κέντρος. Ο οποίος λέει τις ίδιες μαλακές με το ταπεινό χαμομηλάκι. Ελένη. Ελενάκι, να σε ρωτήσω, θέλω κάτι. Όταν εχθές σου έκανε πρόταση γάμου κατά κουζίνα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες? Τα δώρα. Ποια δώρα? Τα δώρα που θα μου κάνουν στο γάμο. Να, για παράδειγμα, η κολλητή μου, η καλύτερη μου φιλενάδα, δεν θα μου κάνει δώρο μία 200. Έλα ρε, ποια είναι αυτή η κολλητή σου φιλενάδα που θα σου κάνει τέτοιο δώρο, να τη φωνάξω και στο γάμο μου? Κορίτσια, μην είσαστε γύφτισες, εντάξει. Εγώ δεν θα σας βάλω να ψάξετε τι δώρο θα μου κάνετε. Θα πάρει κάθε μία σας από μία 200, θα τη βάλει σε ένα ωραίο φακελάκι, θα μου τη χώσει στην τσέπη, ξέρεις, κάτσε τους γιατρούς. Και δεν θα πείτε και τίποτα στην καταγουζίνα, ε. Καταφωνεί. Καλά, δεν τρέψε καθόλου. Βρε, η γνωστή σύναξη. Η οποία ελπίζω μετά το γάμο να μην λαμβάνει χώρα εδώ. Έχετε σπίτια, ας μαζευώσετε στο σπίτι καμιά άλλη. Ή μάλλον, ας μην μαζευώσετε πουθενά. Εντάξει, τώρα η καθεμία έχει το σύντροφό της. Έχετε ένα σύντροφο να φροντίζετε, κορίτσια. Κατά κουζίνα μου, πρώτον, οι φιλενάδες μου θα έρχονται σπίτι μου όποτε γουστάρουν. Και δεύτερον, μπορείς αγάπη μου να μην έχεις τόσο ξυνήλα. Αυτό είναι που έγινε γλυκούλης. Έγινε για 2-3 λεπτά την ώρα που μου δίνω το δαχτυλίδι των αραβώνων. Η γλύκα σε μία σχέση, κορίτσια, κρατάει στην αρχή. Κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λεπτά. Άντε ένα μισάωρο. Μετά αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Αυτό το περίεργο έχουμε εμείς, ρε παιδί μου. Έχουμε ξεκινήσει το γάμο μετά τα 10 χρόνια. Πρέπει να πάμε τώρα προς τα πίσω. Σηκωθείτε, φύγετε, κορίτσια, γιατί έχω να μιλήσω εγώ κάτι με την κολόνα του σπιτιού. Με λέει κολόνα. Ναι, κολόνα μου εσύ. Ναι, παγκοκολόνα μου. Έλα, Ματινάκη, αλέ. Φιλενάδα, τα λέμε μετά, έτσι. Φιλάκια. Κι εγώ πάω να βάψω 2 τούφες των μαλλιών μου μοβ. Γιατί δεν σπινείς να βάψετε 2 τούφες των μαλλιών σας μοβ? Πενθείτε τίποτα? Τα χρόνια που έφερες ως Παρθενόπη, κύριε καθηγητά. Τσάω. Καλά, πήξε τσουτσούνια σε τελείω. Κακή επιρροή. Και εσύ δεν έχεις περιθώρια, Ελένη. Ήσουν ήδη ξετσουτσουνισμένη. Γι' αυτό θεωρώ πρέπει να κάνεις από εδώ και πέρα παρέα με άτομα πιο συντηρητικά. Να σου πω, ρε Κωνσταντίνε, επειδή σου πανανέ, δεν θα βαρέσω κιόλα ένεση στο μάτι, εντάξει. Τι ένεση στο μάτι, γιατί να βαρέσει ένεση? Έχει φλεγμονή το μάτι σου? Άντε πάλι τα ίδια. Έλα ρε, απροσάρμοστε άνθρωπε, στρώσε γιατί θα το διαλύσουμε, άντε. Όχι, εσύ θα στρώσει, Ελένη, γιατί είναι και πάρα πολύ αργά για να το διαλύσουμε. Ήδη έκλεισα την εκκλησία. Τι πράγμα έκλεισε? Την εκκλησία.
Καλά, και πώς σου πέρασε από το νου ότι εγώ θα παντρευτώ σε εκκλησία. Πού θα παντρευτείς, Αμακάλικο? Όχι, σε δημαρχείο. Δεν το έχεις ακουστά ότι οι άνθρωποι παντρεύονται και σε δημαρχείο? Τολμάς να μιλάς για πολιτικό γάμο στον Κωνσταντίνο Κατακουζινό που μάχεται υπέρ της Ορθοδοξίας όπου σταθεί και όπου βρεθεί? Μήπως διαβάζει και το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη? Ρε, εσύ σκέψου ότι ο παπάς θα πει Ισαΐα χόρευε η Παρθένος. Δεν θα γελάσει κάθε επικραμμένος. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και εμένα με στεναχωρεί τα μάλα που δεν είσαι Παρθένος, αλλά παρηγοριέμαι γιατί σκέφτομαι ότι ο Κύριος την Μιχαλίδα τη συγχώρεσε. Α, είμαι και Μιχαλίδα τώρα. Και εσύ τι είσαι, ρε Μιχάλης? Αναχαθείς ρε από εδώ που σου έκανα και τη χάλη. Λοιπόν, τέρμος εδώ, ήταν το διαλύουμε και πολύ κράτησε. Να σου πω με απειλείς. Όχι, δεν σε απειλώ, δεν είναι καθόλου απειλή. Αυτό είναι ανακοίνωση. Το διαλύουμε. Πολύ ωραία, κυρία μου. Το διαλύουμε. Τελείως ως εδώ ήταν και πολύ κακά έκανες να μου ζητήσεις και το χέρι, εντάξει? Έκανα πολύ κακά που σου ζήτησα το χέρι. Πάρα πολύ κακά έκανες και τώρα να μου ζητήσεις και συγγνώμη. Συγγνώμη, κυρία μου. Τη δέχομαι τη συγγνώμη σου. Τη δέχομαι, αυτό να ξέρεις. Και λοιπόν, αυτό ήτανε. Για χαρά. Αντίο. Αντίο, λοιπόν. Αντίο, λοιπόν, αντίο. Το χάνω κι αυτό το πλοίο και κάνει Θεέ μου ένα κρύο σαν γίνονται ένα σιδείο. Αντίο, λοιπόν, αντίο. Το χάνω κι αυτό το πλοίο και κάνει Θεέ μου ένα κρύο σαν γίνονται ένα σιδείο. Μήπως να ξαναδοκιμάζαμε? Η Μαρινέλα σ' αρέσει. Ταιριάζουμε. Στο πατάρι τη βρήκα. Του θείου ήτανε, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς σε πολλές. Κάτσε να δω. Α, κοίτα, κοίτα. Αυτή είμαι εγώ. Ναι, ναι. Εδώ είναι ο θείος. Αχ, μωρέ, εδώ είναι ο πατέρας μου. Κοίτα, κρατάει τα κυπουρικά. Αυτός ο μαλάκας ποιος είναι? Ελένη, δεν είναι μαλάκας, δεν βλέπεις, εγώ είμαι. Α, συγγνώμη ρε αγάπη μου, σε πέρασα για μαλάκα. Α, ναι, ναι, κοιμάνω με εδώ πίσω, τη βλέπεις? Αχ, πολύ μπανάλη κακομοίρα, πάντα έτσι, πολύ δεύτερη. Τι λες ρε, η μάνα μου? Ποια, η δικιά μου? Η δικιά μου ήταν πολύ αριστοκρατική, πολύ φίνα πάντα. Μπορείς να μιλάς καλύτερα για τη μάνα μου για να μην αρπαχτούμε? Εντάξει. Έχεις δίκιο. Μπορεί να έχει το μαύρο χάλι της κακομοίρα, αλλά πάντως θα γίνει και πεθερά μου, οπότε... Γι' αυτή τι να σου πω, σε συμπαθεί πάρα πολύ. Πριν από λίγο μιλάγαμε στο τηλέφωνο και ξέρεις τι μου είπε? Καλά, μωρή, θα πας να παντρευτείς αυτή την κλασομπανιέρα. Της απαγορεύω να έρθει στο γάμο! Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να έρθει. Τα φτιάξε με ένα δεύτερο μηχανικό και έχουν μπαρκάρει τώρα κάπου στον Ινδικό. Α, και μηχανικό δεύτερο βρήκε. Σιγά μην έβρισε πρώτο. Σιγά, ρε Κάρολε της Αγγλίας, σιγά. Σου πέσει μαγιά. Η αδερφή σου η ψιλομύτα θα έρθει? Όχι, έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Εμένα. Γιατί δεν με γουστάρει, το ξέρω. Ας μην επεκταθούμε τώρα σε αυτό το θέμα. Θα σε συνηθίσει σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να με συνηθίσει, ούτε εγώ να τη συνηθίσω. Χεσμένη την έχω. Πρόσεχε πώς μιλάς για την αδερφή μου. Γιατί εσύ πρόσεχες πώς μιλούσες για τη μάνα μου. Ας δώσω τόπο στην οργή. Έτσι κι αλλιώς καλύτερα να μην έρθει καμιά από τις δυο τους, γιατί αυτές είναι ικανές να αρπαχτούν μπροστά στον παπά. Α, επιμένεις για τον παπά? Ναι, επιμένω για τον παπά. Ας δώσω κι εγώ τόπο στην οργή. Άλλες φωτογραφίες θα δούμε. Να σε αγκαλιάσω. Άντε, μωρέ, έλα. Άντε, μη μαλώνουμε συνέχεια. Κοίτα καλέ εδώ. Εγώ είμαι. Μα φέρει το βρακάκι σου. Έλα, μωρέ, 5 χρονών ήμουν. Κοίτα τι νόστιμο κολαράκι έχω. Κολαράκι, μα από τότε το έδινε στο βρακί σου όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται τώρα. Ας το διάλο, ας το διάλο. Να χαθείς. Με χτύπησες, Ελένη. Δεν είμαστε. Τώρα να σηκώσεις χέρι πάνω μου. Είμαι άντρας. Σου απαγορεύω να ξανασηκώσεις χέρι πάνω μου, θα στο κόψω ΣΥΡΙΖΑ. Για τόλμα να μου το κόψεις και με φορείο θα σε πάρουν, καημένε. Θεέ μου, πώς μου ήρθε να πάω να παντρευτώ αυτή τη μάρμαρη, τη βλαχάρα. Είσαι κανίβαλος, Ελένη. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο στον δικηγόρο μου να σου δώσουμε μια αποζημίωση να φύγεις από την οικία μου. Δεν άκουσα καλά τι είπες, την οικία σου. Τι λες, μάγκα μου? Η οικία σου είναι η οικία μου και γουστάρω να τη δώσω και την παροχή. Θα δώσω την παροχή, Ελένη. Θα πάρεις ένα μερίδιο, αυτό που σου αντιστοιχεί, και θα φύγεις. Θα πάρω την δικηγόρο μου αμέσως τηλέφωνο. Όχι, εγώ θα πάρω την δική μου δική. Σε παρακαλώ, ας το τηλέφωνο κάτω. Θα κόψει την κεραία. Φέρε το τηλέφωνο. Μη και γλιστρά. Άφησε με, βρε Κωνσταντίνε, βαρέθηκα πια να ασχολούμαι με σένα και την Ελένη. Κι εγώ το ίδιο, Ελενίτσα. Έχει καταντήσει πια ήδη αυτό το σιριαλάκι. Δεν θέλουμε να μας κάνετε κήρυγμα. Θέλουμε να μας βρείτε μια λύση.
Θα βρεθεί λύση. Άμα το θέλεις πολύ το σπίτι, θα πάρουμε προσφορές από εργολάβους και θα δώσει την Ελένη το ανάλογο της αντιπαροχής σε χρήμα. Αν αυτό είναι το πρόβλημα, τότε νομίζω ότι μπορεί να λυθεί εύκολα. Εξάλλου έχουμε περάσει πολύ χειρότερα οι τέσσερις μας αυτά τα δύο χρόνια. Αλλά δεν μου λέτε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ρε παιδιά, εσείς πριν από λίγες ώρες πηγαίνατε για γάμο. Ναι, αλλά άμα ο γάμος γίνεται γαμότο. Για την γαμότο δηλαδή, εγώ γιατί να πάω να παντρευτώ έναν άντρα που μου φέρεται έτσι. Πώς σου φέρομαι δηλαδή. Απέσια. Ρε παιδιά, δεν έχετε συνειδητοποιήσει κάτι βασικό. Για να χτιστεί μια σχέση χρειάζονται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εν ολίγης, αν αγαπάς, πρέπει να κάνεις και λίγο τουμπεκί ψιλοκομμένο. Πρόσεχε τα ελληνικά σου, Νίκο. Και εσύ, Κωνσταντίνε, πρόσεχε, μην χάσεις κάτι για το οποίο αργότερα θα μετανιώσεις. Και εσύ το ίδιο, Ελένη. Δεν είσαι καλά, εγώ δεν πρόκειται να μετανιώσω. Ούτε κι εγώ πρόκειται να μετανιώσω. Γιατί να μετανιώσω, δηλαδή. Επειδή θα αποχωριστώ την κυρία. Εγώ είμαι αυτάρκης. Είμαι πλήρης εγώ. Όλα τα έχω, τι μου λείπει. Έχω τους φοιτητές μου, τους αρχικόπαλους, έχω το σύγγραμμά μου, τον περίφημο ψηφιδωτό μπιτέ του Ρωμανού Λακαπινού, έχω τα βιβλία μου, έχω το κομπιούτερ μου. Γιατί να μετανιώσω που δεν θα ξαναδώ την κυρία να βρίζει σαν λιμενεργά της, να καπνίζει σαν τη χαλιβουργική, να φωνάζει, να χειρονομεί, να γελάει. Όταν γελούσε, καλή ήταν. Ναι, αλλά εσύ δεν γελούσες και ποτέ. Αν αγαθείς γρουσούζι, δηλαδή τι θα χάσω μα φύγεις από τη ζωή μου. Όχι, δεν μετανιώνω καθόλου. Γιατί εγώ δεν τα έχω όλα. Όλα τα έχω. Και τη στρωμένη καριέρα στο μπαρ έχω. Είναι τρίτης υποστάθμης, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Γιατί δεν έχω εγώ τους θαυμαστές μου. Κάθε μέρα συνέχεια βαράει το τηλέφωνο. Εντάξει, σήμερα αργήσανε λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχω εγώ τη μανούλα μου που είναι συνέχεια στο πλευρό μου. Πού είναι τώρα, στον ειδικό γένο, κάπου είναι. Ούτε και αυτό έχει σημασία. Όλα τα έχω. Εντάξει, τα έχω όλα και δεν μου λείπεις καθόλου. Τι έγινε δηλαδή, άμα σε χάσω. Χάσω τη χρουσουζιά σου και που είσαι όλη την ώρα σαν στριμμένο άντερο είσαι. Που πασαλίβεσαι με τον Μπεταντίν, που βρίζει όλο τον κόσμο, που μισείς τους πάντες, που είσαι και ντροπαλός τρομάρα σου. Καλά, όταν είσαι ντροπαλός, είσαι και λίγο γλυκούλης. Αλλά να μου κάνεις τη χάρη, εγώ δεν μετανιώνω. Ούτε κι εγώ μετανιώνω. Και να φύγεις από τη ζωή μου, να φύγεις και να μην ξαναγυρίσεις. Και εσύ να φύγεις και να μην ξαναγυρίσεις. Ποτέ. Κάτι θα κάνω. Αυτοί εκεί τι κάνουνε. Το κάνουνε νομίζω. Χριστός και Παναγία. Έγινε, Νικόλα. Μία βότκα και ένα τζιν τόνικ. Ναι, ρε Μανώλη, αμέσως. Η Πέγγι δεν θα ξανάρθει. Έχει κάτι βραδινά γυρίσματα για την ταινία. Και από τη στιγμή που άρχισε να δουλεύει σαν ηθοποιός, θα δικτυωθεί και σιγά σιγά τον μπαρ θα το εγκαταλείψει. Και η Ελένη. Η Ελένη ετοιμάζει το γάμο της. Καλά, δεν σε κάλεσε. Θα σε καλέσει οπωσδήποτε, μου το είπε. Άντε, ρε Νικόλα, και στα δικά σου. Μη, Μανώλη, μη μου ρίχνει αλάτι στην πληγή. Αυτή απεδείχθη η πιο τρελάρα από όλες. Κάθε μέρα μου κάνει και μια καινούργια έκπληξη. Νικόλα, γέρασε κοντά σε όλους κερασμένα από την καινούργια διευθυντήρια. Και ποια είναι αυτή? Εγώ, η Silly Boy. Το αφεντικό δεν ήθελε να πουλήσει το μαγαζί. Λοιπόν, τα λεφτά που είχα για πρίκα πιάζανε τόπο. Και με τη δημόσια υπηρεσία τι θα γίνει? Α, παρετήθηκα. Η ρουτίνα θα με γέρναγε γρήγορα. Ένα μπαρούμαν. Τι μπαρούμαν και τι θα γίνω εγώ, ο βασιλιάς της μπάρας? Τώρα η μπάρα θα αποκτήσει βασίλισσα. Θα σερβίρουν μόνο ωραία αγόρια, ο αγαπημένος μου, ο φίλος μου Μανθούλης, κανένα άλλο ωραίο τεκνό και έτσι θα αποκτήσουμε και περισσότερη γυναικεία πελατεία. Να σου πω, τόση ώρα είσαι εδώ, έλα να σε φιλήσω. Κατάλαβες, εγώ θα σε φιλήσω. Επιτέλους έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Τέρμα πια η μεριά μου και η μεριά σου. Τώρα πλέον όλη η οικία ανήκει στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη κατά κουζινού. Όπα, το πιάσε.
Όποιος αυτό, πώς το είπες, είναι δυνατόν να νομίζεις ότι εγώ θα αλλάξω το τιμημένο όνομα των Βλαχάκη. Πού τιμήθηκε, Ελένη, και με ποιο παράσημο, με το παράσημο της ανοιχτής παλάμης. Τώρα μήπως θες να σου δώσω ένα ίδιο παράσημο για να είμαστε και οι δύο με παράσημα. Ορίστε. Όχι, θέλεις. Τι θέλεις, ακούγα εσύ. Δεν κατάλαβα. Ρε κουμπάρι, ηρεμήστε πια. Τι είναι, ρε, του το πες. Και δέχτηκε. Γιατί δεν περίμενες να το πούμε, ρε, και δύο. Τι πράγμα, ρε, παιδιά. Να, μωρέ, Πέγγι, θέλαμε να σας πούμε να μας παντρέψετε. Σοβαρά μιλάτε. Πολύ ευχαρίστως. Λεωνάκι μου. Εντάξει, αυτό ήδη το έχουμε κανονίσει καρσόνα βιού εμείς οι άντρες. Καλά δεν σου ήρθε να ξεράσει ο Ντόνι κατά κουζίνα το παίζει βαρβατήλα. Έλα, Ελένη, μαζέψου. Τι καλό μας μαγειρεύσατε γυναίκες. Το φούρνο του Ζαχαριάδη. Τι ακαταλαβίστηκα είναι αυτά τώρα. Έλα τώρα ρε που να καταλαβίστηκα. Δεν μαγειρέψαμε, απλώς πήγαμε στο φούρνο και πήραμε εκεί κάτι πουτανίτσες, κάτι πινελίκια. Σε αυτό το φούρνο μπορδέλο που έχει και πουτανίτσες να μην ξαναπατήσεις, Ελένη. Έλα βρε Κωνσταντίνε, χαλάρωσε και εσύ λιγάκι. Κουμπάρα, έλα να κάτσε εδώ δίπλα μου γιατί ξέρεις τι λένε. Ο κουμπάρος και η κουμπάρα. Άμα φας καμιά σφαλιάρα. Πλάκα κάνω, μοναδική μου αγάπη, πλάκα κάνω. Λοιπόν δεν μας είπατε τι θα γίνει ο γάμος ανοιχτός. Κλειστός. Μη σου πω και περιφραγμένος με σηματόπλεγμα. Διότι ούτε σε αυτό συμφωνούμε με την καλή μου. Εγώ θέλω να καλέσω καθηγητές του Πανεπιστημίου. Η Ελένη θέλει να καλέσει διάφορους υπόπτους του πεζοδρομίου. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν θα πάρουμε και δώρα. Και ήταν και ο μόνος σοβαρός λόγος για να γίνει αυτός ο γάμος. Ελένη! Τελικά λοιπόν συμφωνήσαμε να καλέσουμε 2-3 στενούς φίλους. Τώρα όσον αφορά τα δώρα. Οι περισσότεροι καλεσμένοι τα έχουν στείλει ήδη, εκτός από εσάς δηλαδή όλοι οι άλλοι τα έχουν στείλει. Και θέλω να παρατηρήσετε τώρα πρωτοτυπία. Έλα, Ελένη. Έλα και εσύ. Έλα και εσύ να δείχνουμε μαζί. Λοιπόν, κάτσε να. Α, ναι. Αυτό εδώ είναι της Έλλης, της δικηγόρου μου. Τι είναι? Μία καφετιέρα. Ναι. Αυτό εδώ τώρα είναι του δικηγού μου, του δικηγόρου, του Νίκου. Και είναι μία καφετιέρα. Αυτό εδώ φαίνεται και από το αμπαλάζ, είναι της Ματίνας. Και τι είναι? Σερβίτσιο με πιάτα. Ποτήρια. Μία καφετιέρα. Αυτό είναι του Ινοχώου και είναι... Μία καφετιέρα. Συγχαρητήρια, το βρήκατε, εμείς σας το χαρίσουμε κιόλας. Πέκη, μήπως θα πάμε να αλλάξουμε αύριο το δώρο που τους πήραμε. Ουνά μου χαθείτε ρε ρεζίλιδες κι εσείς. Και καλά μωρή Πέκη, ο δικός μου και εργοστασιάρχης. Ναι, Ελένη μου, είναι καφετιέρα του, κάνει και εσπρέσο. Αυτό είναι δώρο της Πέκης βασικά, γιατί εμείς η φουστάνη οικογενειακός και λόγω της αγάπης των γέρων μου για τον Κωνσταντίνο, τι κάναμε, φέρνουμε ένα καταψύκτη. Δεν κακό, γιατί μου το σκοτώσω θα πάρω χοντρά φράγκα. Γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς καταψύκτη έχουμε, την κατακουζίνα. Καταψύκτης ο άντρας ο 7 φορές. 7 φορές παγωμένες. Ελένη, θα με εκνευρίσει. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Μα τι άντρας είναι αυτός, δεν έχει καθόλου χιούμορ. Τίποτα χαίστηκο δεν μπορεί. Και κυρίως δεν μπορεί και bachelor party. Μου είχε απαγορεύσει και αυτός να κάνει και εγώ. Μα τώρα τι bachelor party, παιδάκι μου. Δηλαδή αυτά δεν είναι ελληνικά έθιμα. Εσύ στο χωριό σου τα βλαχάκικα κάνατε και bachelor party. Τι νύφη πέρατε από πίσω με ζουρνάδες, το κρεβάτι στολίζατε. Ωραία. Με πάρετε εμένα από πίσω με ζουρνάδες και σένα από πίσω με ζουρλομανδία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αφού θες να τηρήσουμε τις παραδόσεις, θα τις τηρήσουμε. Δεν πρέπει να δεις την ημέρα του γάμου την νύφη. Οπότε θα έρθει στο σπίτι μου να κοιμηθείς από την προηγούμενη. Ω Χριστέ μου. Θα στείλω πρώτα συνεργείο απολύμανσης. Αχ, μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια, ανάδεμα την ώρα που παντρεύομαι! Δώσ' τα όλα, μάνα μου! Έτσι δεν μπορεί η μάνα σου, δεν μου το έλεγες να την γνωρίσω! Σε σαλάσα, κορίτσια! Γεια σου, Ματίνα! Όλα θα τα πας! Όλα θα τα πας! Όλα θα τα λεφτά!
Με συγχωρείτε, εγώ πότε θα γλυφώ. Τι λες, Χριστιανέ μου, τώρα πλάκα που κάνεις. Εδώ είναι bachelor party για γυναίκες. Από το ίδιο γραφείο με στείλανε που στείλανε και τον κύριο. Γιατί, για να τα πετάς έξω, πληρώνεσαι. Όχι, εγώ το κάνω τσάμπα. Να γλυφώ. Ένα λεπτό. Κορίτσια, συγγνώμη, θα σου πάρω κάτι, ε. Εντάξει, τα κανόνισα. Να γλυφώ. Όχι, θα κανόνισα να τα πάρεις για να μην γλυφθεί. Να γλυφώ. Θα αυτομαστιγωθώ. Έρχομαι. Μάνθος. Έλα ρε Μάρθα, άνοιξε ρε Μάρθα, πάρα. Συγγνώμη που άνοιξα, πήγαινε λίγο πιο εκεί. Τι με σπρώξε, παιδάκι μου. Για να μη σε αποδοπατήσουν. Ποιοι. Μεγάλε κατακουζινέτη, σε ετοιμάσαμε. Αφού από αύριο θα φορέσει χειροπέδε. Α, οι γλεντζέδε, οι γλεντζέδε. Για παρτάκι μου ήρθατε. Ναι! Εξήσαμε, εσείς θα φορέσετε χειροπέδες. Γιατί δεν κολλώσω εγώ, όχι. Όχι, δεν με νοιάζει. Δεν αντραπώ. Θα πάρω την αστυνομία και θα βάλω σε εσάς χειροπέδες. Παρτάκι δεν θέλω, παιδί. Τι είπα, δεν θέλω πάρτι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή. Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Μωρέ, φώναξε και τους αστυνόμους. Θα την κάνουν λαχείο με αυτό που θα δουν. Τι θα δουν, δηλαδή. Τι λέει. Κωνσταντίνε, περίμενε. Τατιάνα! Τι Τατιάνα λέει. Μπαγαστάκο! Που να έχει σας, θέτε, κοιτάξτε να δείτε, η ανορία μου χρειάζεται καντιλανάφτισες. Δεν είναι τόσο προς το φόρο, αλλά θα κάνετε μια καινούρια ευχή. Θα μιλήσω εγώ. Πήγε ρε κορίτσι μου. Μην τα πιάνε καντιλανάφτισες, τα καντήλια μου. Εγώ φεύγω με τα πιάνε. Έλα εδώ ρε, έλα ρε κουρα. Διεφθαρμένα δικηγόρα, εσείς θα διευθύνετε αυτά τα κορίτσια, ού να βγαθείτε. Λοιπόν, θέλετε μπάτσελο πάρτι ρε. Ναι! Θα κάνω bachelor party. Θα ξαναφωνάξω την Τατιάνα. Ναι! Τατιάνα! 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 Εσείς το καλό. Παλιό Τατιανάκηδες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διασκεδάσει κανείς πιο πνευματική. Θα απαγγείλω. Α, δεν θέλω όχι εδώ. Και τα παιδεία στο ιερόν καπάρουν το ψαλτήρι. Αμάν. Δεν θέλω, μαν. Σας πω κάτι πιο βατό. Σαν βγει στον πηγεμό για... Του μέλλοντος ημέρα στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα. Μου να μου είχα δείτε, παλιό ξεφτύλες. Δεν μου λες πώς σε φαίνομαι για κουμπάρος. Σε γαμπρός. Και εγώ πώς είμαι. Ωραιότατος γαμπρός είσαι, εντάξει. Και ο κανονικός γαμπρός που είναι, γιατί δεν βγαίνει. Ξέρω κι εγώ τι κάνει εκεί πέρα μισή ώρα. Τέτοιος νεαρκής σεισμός πια. Έλα, κουκλάκι, για βγες έξω. Δεν το πιστεύω! Έζησε ακόμα! Γιατί δεν τύχεις, παιδί μου! Γιατί δεν θα έρθω. Πού να μην έτσι, μωρέ, στο γάμο σου. Αν δεν πήγαινε, τι σου παρεμένε. Παιδιά, αποκλείεται. Ακούστε με, άλλαξα γνώμη. Αποκλείεται εγώ να πάω να... Ζητώ συγγνώμη και στην Ελένη, πηγαίνετε, πέστε το. Και Νίκο, κανόνισα να τη δώσουμε και μια διατροφή, άσχετα που δεν παντρευτήκαμε ακόμα. Να σου πω, θα σε ντύσουμε με το ζόρι. Και για να σε ντύσουμε με το ζόρι, πρέπει πρώτα να σε χτίσουμε. Εδώ! Τίποτα,
Είσαι γελίο στα μάλα, Μάρθο. Κωνσταντίνε, εσύ είσαι γελίο στα μάλα. Μα δεν μπορώ, ρε παιδιά. Δεν μπορώ, δεν είναι στη φύση μου να γίνω γαμπρός. Είμαι γεννημένος γύρω το παλίκαρο. Α, και τώρα το κατάλαβες. Ναι, μετά το όνειρο. Τι όνειρο? Ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Αλλά πάντως συμπαθιακό. Είδα χθες βράδυ στον ύπνο μου την Ελένη και μου είπε: Κατά κουζίνα, σε έχω αφοδευμένο. Χεσμένο, είπε, αλλά εγώ το λέω κόσμια. Α, αυτό δεν είναι όλο, είναι πραγματικότητα. Πάω να κλειδωθώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Θα σε πάμε στο μπάνιο, περί πρώτα θα σε ξυρίσουμε. Το ξέρω, το ξέρω. Στο τέλος ξυρίζουν τον καμπρό. Ελένη, Ελένη. Έλα ρε, Ελένη, άνοιξε. Δεν είμαστε καλά. Ρε, Ελένη, βγες έξω. Ελένη, σε παρακαλώ πολύ. Κορίτσια, μετά ένιωσα, δεν θα έρθω. Πηγαίνετε εσείς, εγώ σε κάποιον άλλο γάμο καλύτερα. Παιδιά, δεν έρχομαι ούτε σηκωθεί. Ελένη, κοίτα να δεις, κι εγώ εναντίον του γάμου είμαι, αλλά πολύ αργά το σκέφτηκες, κοπέλα μου. Ο κύριος καθηγητής θα πάθει κεφαλικό. Και τι πρέπει να το πάθω εγώ καλύτερα, δηλαδή. Ποια είμαι, πού πάω, δεν βλέπω και τίποτα από αυτό το πράγμα. Α, παπά, δεν θα πληρώνω εγώ σε όλη μου τη ζωή ένα σφάλμα. Αποκλείεται. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσω. Ελένη, σε παρακαλώ, πρόσεξε με. Όλοι συνήθως κολώνουν την τελευταία. Στιγμή. Λοιπόν, όταν τον δεις όμως στην εκκλησία ντυμένο γαμπρό. Στην εκκλησία ντυμένο γαμπρό, τον είδα. Γεια σας, παιδιά, αυτό ήταν. Ελένη, Ελένη, που πας, έλα εδώ. Έλα εδώ, παιδί. Ελενάκι, έχω μια ιδέα. Να σου δώσω να καπνίσεις ένα τρίφυλλο να ηρεμήσεις. Αϊχέζε μας, Δραματίνα, αϊχέζε μας. Στο τέλος, τέλος την είδες και εσύ χύπησα. Λοιπόν, Ελένη, σκέψου θετικά. Think positive. Ναι, να think positive. Τι να think. Ωραία, να think τον καταψύκτη. Αυτόν εδώ, πάρα πολύ θετική σκέψη και τις 4 καφετιέρες. Σφάλμα μου, πολύ μεγάλο σφάλμα που δέχτηκα εγώ να κάνω κλειστό γάμο. Με τον ανοιχτό γάμο θα μου μένε τουλάχιστον ένα κοτσόβολο. Χάλια είμαι, χάλια, φεύγω, γεια σας. Έλα εδώ, παιδί. Και αν ήρθανε. Ο Νικόλας είναι, ήρθε να σε πάρει. Άντε, άντε. Ήρθε να με πάρω, χάρο. Έλα, βρε μωρό μου. Πού είναι η νύφη που κλάρα. Η νύφη εδώ. Η νύφη μας έχει στριτζώσει, Νικόλα μου. Φέρτην εσύ και πάμε εγώ με την Έλλη. Λοιπόν, άντε, στην ανάγκη δεμένη, ε. Τι είναι, Ελενάκι μου. Τι είναι, κοριτσάκι μου. Ανησυχείς, μωρέ. Όλα καλά θα πάνε. Αλήθεια. Ναι, βρε κοτό, σου έχω πει εγώ ποτέ ψέματα. Ναι, μου έχεις πει. Δεν είναι τέλειος ο δικός μου. Έχω πάρει. Ναι, εγώ είμαι απελευθερωμένος άνθρωπος, πολύ Έλλη μου, αλλά μην ξαναπάρεις. Γιατί... Έλα, έλα, έλα τώρα, πάμε. Τι γελάς. Αυτές γελάνε και εγώ κλαίω. Τι δουλειά έχω εγώ μόνο σε γάμους, τι δουλειά έχω με αυτόν τον υφικό εδώ πέρα μες στο τριαντάφυλλο. Νικόλα, είσαι να κάνουμε μία τρέλα. Μόνο μία. Μη με ξαναενοχλήσεις, Φιώνα. Μη με ξαναπάρεις τηλέφωνο ποτέ. Η σχέση με την Μπέγκ είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν θέλω άλλα μπλεξίματα. Μάνθο. Έχει και τα κλειδιά του σπιτιού μου τώρα. Αντίο, σ' αφήνω, γεια. Μάνθο, με ποιο μιλούσες? Ή μάλλον με ποια μιλούσες? Ναι, με τη φοροτεχνικό μου. Α, με τη φοροτεχνικό σου. Και της έλεγες ότι έχω τα κλειδιά σου, γιατί το άκουσα. Και δεν μου λες, αφορά αυτό τη φορολογική σου δήλωση. Λέγε με ποια μιλούσες. Με παίρνουνε, Πέγκι μου, τι να κάνω. Εγώ λέω να μην με παίρνω, αλλά αυτές με παίρνουνε συνέχεια. Μανθώ, πρόσεξε καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις. Θα αλλάξει αριθμό τηλεφώνου και σταθερού και κινητού και θα αλλάξει και σπίτι για να μην μπορεί να σε βρίσκει καμία. Μήπως να αλλάξω και φίλο. Έλα τώρα, κόψε τις κρυάδες και πάμε να φύγουμε γιατί στο τέλος θα φτάσουμε πιο αργά από το γαμπρό και την νύφη. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πάμε. Τα πήρες όλα? Ναι, τα πήρα όλα. Πάμε. Μάλιστα, πάμε. Πάμε. Γιατί αργεί, μήπως το μετάλλιωσε. Δεν πειράζει, τη σχολό. Ω, να φύγω. Μα φύγω. Έλα εδώ, όλες είναι φασαρκούλες. Κι όπως λένε, το καλό πράγμα αργεί. Άσε ρε Νίκο, έμαθες και εσύ μια κουλή παροιμία και την πετάς. Μάρθω, άκουσες τι είπα. Κουλή, πετάς. Άρχισε να μιλάω σαν την καρσόνα. Πάω να φύγω. Όχι, πάθω σιωπή. Μάρθω, πού είναι τα υπογλώσσια? Από πότε παίρνεις υπογλώσσια, Κωνσταντίνε? Από τώρα. Μα αυτή είναι η μίγυμνη. Ελένη! Πολύ φάνκι! Τέλεια! Είναι καλό, καλό. Η φάνκι! Η φάνκι! Αυτή είναι πάνκι! Κωνσταντίνε, κόψα την κρίνια, εντάξει, γιατί θα σηκωθώ να φύγω. Πάμε, εγώ θα φύγω πρώτα από σένα. Ελάτε, ρε παιδιά! Σε θελάτε, θα γίνει στα γρήγορα το μυστήριο, όταν θα το καταλάβετε. Αν δεν πάθει πρώτα σιωπή ο παπάς, από την εμφάνιση της Ελένης. Τι! Ξέχασα τις μέρες. Δεν το πιστεύω, ρε παιδάκι μου, και σε ρώτησα, τα πήρες όλα το σπίτι. Ναι, αλλά με ρώτησες άγρια. Και όταν αγριεύεις, τα χάνω.
Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που σε διάλεξα για κουμπάρο. Να διαλέξω τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου αυτοπροσώπως. Εντάξει ρε, κουλάρετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νικόλα, πετάξουμε μέχρι το περίπτερο. Πάρε τίποτα άτυρο γαριδάκια, όλο και κάποιο δαχτυλίδι έχει μέσα. Ω, δεν χρειάζεται. Έχω πάρει δύο δαχτυλιδάκια πάρα πολύ ωραία για μένα και τον Νικόλα μου. Είναι πάρα πολύ σούπερ. Μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Έλα ρε, κατά κουζίνα, έλα να στο φορέσω. Τι είναι αυτό το πράγμα, Ελένη. Τι είναι, δαχτυλιδάκι, ε. Τι δαχτυλιδάκι. Πολύ καλό, γουστάρι. Μα τώρα αυτό είναι δαχτυλίδι για επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου. Γιατί το λες εσύ αυτό. Έλα, σε πουλήσω. Παναγία μου. Μετά από αυτά που έκανες. Μουρμούρης ρε, μουρμούρης γεννήθηκες, μουρμούρης θα πεθάνει. Σαν το κοράκι πήγε και ντύθηκε, κοιτάξτε τον άλλα χάρη. Κοίτα ποιος μιλάει μου, η ξεβράκο την ντύθηκε. Και ήταν κουβέντα αυτή που είπε στην εκκλησία. Που είπε ο ιερέας, ή δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Και εσύ του απάντησες, νομίζεις. Και καλά η κουβέντα, η τακούνα που με απάντησες. Αφού το έθιμο ρε αυτό, όλες τους πατάνε, το έχεις δει και σε ταινία. Τόσο δυνατά. Έχουμε και δυναμική γυναίκα. Και τέσσερις φορές. Έχουμε και τον εθίμον. Και όταν είπε, Ισαΐα χόρευε Παρθένος, γύρισες και του είπες καλεπούντι. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρει όλος ο κόσμος. Αυτός ο συγκεκριμένος παπάς μπορεί να μην το ήξερε, έπρεπε να το μάθει κι αυτός. Τα πήρα γιατί με πρόσβαλε για τον νηφικό. Όχι να μου κάνει τη χάρη, δηλαδή να σχολιάζει αυτός νηφικό της Λουκίας. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, αν αυτός φόραγε μην ηράσω. Εγώ θα έλεγα τίποτα. Μόνο. Ισαντήρη, Ελένη, φταίω εγώ που ήθελα να σε κάνω κυρία. Τι είπες ρε, ποιος νομίζει ρε ότι ήθελε να γίνει κυρία. Την Ελένη παντρεύτηκες ρε μάπα, δεν παντρεύτηκες καμιά ξενέρωτα. Άσε με τώρα για το καρκίς και τα παίρνω. Μάλιστα, την Ελένη παντρεύτηκα και την Ελένη θα χωρίσω. Αμάν και πότε, αυτή τη στιγμή είναι και η δικηγόρη μας εδώ τώρα. Βάζουμε μπροστά το διασύγιο. Άσε μαλάκι μου, άσε μαλάκι μου. Έτσι όπως πάτε θα καταρρύψετε και το ρεκόρ του Κλέτσου. Πρέπει να επικρατήσει η φωνή της λογικής, ρε παιδιά. Η λογική και η κυρία δεν είχαν την τιμή να γνωριστούν ποτέ. Ρε παιδιά, γιατί δεν κάθεστε να τα βρούμε. Και να βρούμε, παιδί μου, να τα χάσουμε. Θέλω εγώ να τα χάσω με αυτό το χαμένο που πήγα και παντρεύτηκα. Η μιλήθεια! Η μιλήθεια! Ο γάμος είναι πολύ πάω. Άμα παντρευτούμε, θέλετε και βάζει. Άσε μας ρε Ματίνα, έχει τρελαθεί πια τελείως. Νίκο. Αύριο πρωί θα καταθέσεις αγωγή διαζυγίου και θα καταθέσεις και αγωγή εξώσεως. Θα τη διώξουμε την κυρία από την οικία των προγόνων μου. Τι είπε αυτός τώρα, τι είπε, ποια οικία των προγόνων του, τι λες αγόρι μου. Αυτό το σπίτι δικαιωματικά και με τον νόμο μου ανήκει τουλάχιστον κατά το ίμιση, εντάξει. Και εμείς οι δύο έχουμε πάρα πολλά να χωρίσουμε. Φέρετε διαχωριστική, χωριά και όλα τα άλλα που βλέπω ότι πρέπει να χωρίσουμε. Ποια άλλα έχουμε χωρίσει, δεν είμαστε τα καλά μας δηλαδή. Δεν είμαστε τα καλά μας, τώρα θα σου εξηγήσω ότι πρέπει να χωρίσουμε. Καταψύκτης είναι δικός μου και θα τον υπερασπιστώ μέχρι τελευταίας ροχάλας. Α, την ψού! Αυτό και από την αρχή πάλι πόλεμο θα έχουνε. Αυτός ο πόλεμος θα είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι άγριος θανάτου. Όχι, θα ψήνει.